Τίμιος χορός των ευλογεστάτων λειτουργών Θεού του Υψίστου, ευλογημένη εν Χριστώ αδελφοί μου. Σκέφτηκα να αναφέρω εις την αγάπη σας και εις την πεφωτισμένη κρίση σας και στα θεοφιλή υπότα σας πολύ γατινά περί ιεροσύνης. Και γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα είναι δυσκολότατο και λίαν σοβαρότατο, μάλιστα όταν απευθυνόμεθα προς τον εαυτό μας, όλοι μας. Ιστάμενος ενώπιον των σούτων λειτουργών Θεού του Υψίστου και μάλιστα κυρίως ενώπιον του Αρχιερέως του Θεού, είναι ακόμη πιο συγκινητικό για μένα να μαρτυρώνω αυτό το θέμα και είναι, επαναλαμβάνω, τόσο σοβαρό, διότι κυρίως το περί ιεροσύνης ζήτημα είναι υπόθεσης εμπειρίας και όχι τόσο γνώσεως ή θεολογικής καταπτύσεως. Ο κάθε ένας μας, ο Θεός το γνωρίζει και ο πνευματικός του πατέρας, έχει ανάλογον γνώση και εμπειρία περί ιεροσύνης, τόσον οι διάκονοι, όσον και οι ιερείς και οι άγιοι αρχιερεί μας. Είναι μία προσωπική εμπειρία, ένας προσωπικός πλούτος αδαπάνητος, ο οποίος κυοφορείται μέσα εις τα ψυχάς και εις τα σώματά μας. Ταπεινά, σεβασμιότατε Πάτρε και Δέσποτα, θεωρώ καθήκον και επιβεβλημένο μάλιστα εις τα τόσο δυσκόλους ημέρες που διερχόμεθα μερικά πράγματα περί ιεροσύνης να αναφέρονται και προς τον ευλογημένο λαό του Θεού μας. Δηλαδή το έσωθεν του ποτηρίου να καταθέτουμε και μάλιστα εξομολογητικά, συμπαθητικά, ομιλώντας οποιοσδήποτε περί ιεροσύνης, το θέμα είναι τόσο σοβαρό που, επαναλαμβάνω, ακόμη και οι ουράνιοι άγγελοι θα ευδιούσαν να αναφέρουν αυτό το ουράνιο θέμα. Γνωρίζουμε όλοι μας, πατέρες και αδελφοί μου, σεβαστοί και αγαπημένοι, ότι ο Αγιότατος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο πρίτανης των πατριαρχών της βασιλευούς της Κωνσταντινούπολης, όταν έγραψε τους θεοφόρους εκείνους λόγους του περί ιεροσύνης, ή το ακόμη απλούς μοναχός. Και αυτό είναι το θαυμαστό και λίαν εκπληκτικό. Δεν είπε ούτε καν ιερεύς, ούτε η αρχιερεύς, απλός μοναχός. Εμόναζε σε ένα μοναστήριο εκεί στην Αντιόχεια και είχε λογισμό, όπως το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, να ζήσει εφόρου ζωής απλούς και άσχημους. Οι περιστάσεις τον κάλεσαν να γράψει περί ιεροσύνης εκείνους τους θεοσόφους λόγους του, τους οποίους τους έχουμε και μελετούμε όλοι μας, αλλά και οι φοιτητές της θεολογίας και ευσεβείς των λαϊκών χωρών. Θαυμάζει κανείς και καταπλήτεται για αυτά που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εννοείται ακόμη μοναχός. Η λυγιά ο νους του όταν διέρχεται μία-μία τις λέξεις, τις αράδες, όπως έγραφε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, αυτά τα χρυσά λόγια της χρυσής καρδίας και του νόους και της χερός του Αγίου Γιάννου του Χρυσοστόμου περί ιεροσύνης. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γράψει αργότερα περί αρχιεροσύνης ή περί πατριαρχίας. Δεν τα έγραψε, αλλά υπονοούνται στον ίδιο λόγο περί ιεροσύνης. Ένας γέροντας χαριτολογώντας μας είπε και γι' αυτό τον θαυμαστό λόγο ότι ακόμη και οι ουράνιοι άγγελοι εθαύμασαν το πλούτο της θεολογίας του, της μεγάλης παρησίας του, της βαθυτά της ταπεινώσεώς του, της τόσο μεγάλης αγνότητός του. Μόνο είναι μοναχός να τολμά να γράφει για τα υπερουράνια πράγματα που οι άγγελοι τελειούν. Δεν το εφαντάζεται προφανώς,
ότι αργότερα αυτά που έγραφε εσκιαγράφει την ειδική του ψυχή, τον ειδικό του σώμα. Έγραφε δηλαδή περί αυτού του με έναν άλλον τρόπο και ο Θεός τον παρουσίασε και τον εδόξασε και τον μεγάλωσε. Παραμένει αυτός ο θησαυρός, οι λόγοι περί ιεροσύνης του Αγίου μας και πολλών άλλων Αγίων όπως και του Οσίου Θεογνώστου της Κυπηλοκαλίας και νεωτέρων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Εγώ αμαρτωλός δεν θα αναφερθώ σε πράγματα τα οποία είναι γνωστά εις την αγάπη σας πατέρες και αδελφοί μου. Πολύ γατινά όμως που εδιδάχθηκα από το Άγιον Όρος, τόσον ευχάριστα όσον και δυσάριστα. Εφόσον θέλουμε να πούμε το έσωπεν του Ποτηρίου και να το δημοσιεύσουμε εις την πεφωτισμένη κρίση σας και των ιερέων μας, αλλά και του ευσεβούς λαού του Θεού μας. Έλεγε ένας γέροντας, σοφός και διεκριτικός, που τώρα απολαμβάνει τη βασιλεία των ουρανών. Όταν ένας απλός και άσχημος άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Εκκλησίας μας, των ιερών κανόνων και της Ιεράς Παραδόσεως, καλείται να ανέλθει στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και στην διακονία μου, ενώ είναι ένας απλός και άσχημος και τυποτένης και οτιδανός, αμέσως ανεβαίνει σε ύψος νοητό και το μικρό λιχναράκι ανεβαίνει σε ύψος έως τρίτου ουρανού ανεβαίνει και στη συνέχεια ακόμη υψηλότερα εις την ιεροσύνη και εις το ύψιστο της αφιεροσύνης έως εβδόμου ουρανού. Έτσι το έβλεπε με τα μάτια τα πνευματικά. Και μας έλεγε και μας εδίδασκε εμάς τους αμαρτωλούς ότι εάν κανείς κρατήσει την ιεροσύνη του, οποιοδήποτε βαθμός κι αν είναι αυτός, και αν την διαφυλάξει, θα τον φτάσει αυτή η χάρις η υπερουράνιος πραγματικά έως τρίτου ουρανού, τον θεοποιεί όλον. Δηλαδή βγαίνει Άγιο Λείψανο στην ανακομιδή του. Εάν έχουμε Άγια Λείψανα στα ανακομιδά παλαιότερων, πόσο μάλλον στην ιεροσύνη που τα θεότητα μυστήρια τελεσιουργούνται και με την ψυχή και με το σώμα του λειτουργού. Έλεγαν οι παλιότεροι πατέρες ότι είναι φυσιολογικό όλοι οι ιερείς να βγαίνουν Άγια Λείψανα. Όχι απλώς να λιώνουν, αλλά να βγαίνουν και Άγια Λείψανα. Για να φτάσουμε σε μια άλλη δυσκολότερη περίοδο που να λέμε να ευχόμεθα να μας λιώσετε το χώμα, να μην βγει κανείς την πανιέρας και άλλο. Βλέπετε πως αντιστρέφονται πολλές φορές τα πράγματα για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Πρέπει λοιπόν κανείς και καλείται και είναι επιβεβλημένο να κρατήσει αυτή τη χάρη που έλεγε, δια να τον ανυψώσει έως τρίτου ουρανού. Η δεμή, εάν δεν το κρατήσει, θα φτάσει έως πάτου της αφανίας, έως πέταλων άλλου καταντά, εάν κανείς δεν κρατήσει αυτήν την χάρη. Και μας το αναλύουν τι σημαίνουν τα λόγια αυτά. Βεβαίως η ιεροσύνη δεν κολλάζεται. Επιστρέφει πάλι στο πνεύμα του Άγιον αυτή η χάρις, η υπερουράνιος, αυτή η ουράνιος βασιλεία, όπως οι άλλοι πατέρες μας που το λένε. Εφόσον η ιεροσύνη είναι ουράνιος βασιλεία και διαφέρεται σε πηγή ο βασιλείας τόσο πολύ που είναι μέτρα ασύγκριτα. Ένας επίγειος βασιλεύς και ένας ουράνιος βασιλεύς, ο πυρηγός. Ο επίγειος εξουσιάζει τα σώματα. Μπορεί να δώσει χρήματα, να μειώσει τα χρήματα, να μειώσει και να αφαιρέσει ένα χρέος. Έως εκεί, τίποτε περισσότερο. Δεν μπορεί τον ταλέντο εαυτό του να τον συγχωρέσει αυτά μαθήματα, να τον τακτοποιήσει. Ένας κληρικός και ο οποιοδήποτε αμαρτωλός να είναι, με την χάρη της ιεροσύνης που διαθέτει, μπορεί να έχει άφηση αιματιών και να δώσει ακόμη και στο βασιλιά και στον οποιονδήποτε. Με αυτήν την έννοια οι πατέρες είπαν ότι